κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία. Να καλησπέρισω στο στούντιο τον υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε στο ITV. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ντόκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εάν κάνατε ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την προεκλογική περίοδο, 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές, λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν τις εθνικές εκλογές, τι θα λέγατε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της προεκλογικής περίοδου? Εμείς βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τον κόσμο, καταγράφουμε προβληματισμούς, υπάρχει ένα κλίμα προβληματισμού και ανησυχίας παράλληλα, θα το χαρακτήριζε ένα βουβό κλίμα, όπου εξηγούμε και ενημερώνουμε τον κόσμο τόσο για τα θετικά τα οποία κάναμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, αλλά και παράλληλα για τις πράξεις, για τις παραλήψεις και τα τυχόν θέματα με τα οποία δυσαρεστήσαμε τον κόσμο. Ναι, διαπιστώνετε κι εσείς μια αποστασιοποίηση, μια διαφορία για αυτές τις εθνικές εκλογές, λόγω του ότι προηγήθηκαν οι τοπικές εκλογές αλλά και οι ευρωεκλογές και υπάρχει μια εκλογική κόπωση, αν μπορεί να πει κανείς, των πολιτών? Είναι λογικό να υπάρχει, κύριε Ντόκα, εκλογική κόπωση και μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές οι προηγούμενες ήταν σε μικρόχρονικό διάστημα, αλλά ο κόσμος βγαίνει από μια μεγάλη κρίση και ύφεση, όπου πραγματικά έχει κουραστεί και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να λειτουργούμε με μια αισιόδοξη προοπτική σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά δεδομένα πια για τη χώρα και για τον Έλληνα πολίτη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να καταγράψουμε και εδώ βρίσκεται, αν θέλετε, και η προβληματική και η ανάπτυξη του προγραμματικού μας λόγου σε ό,τι αφορά τις διαφορές μας που έχουμε με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Θα πάμε για να δούμε το debate, τα γεγονότα γύρω από το debate. Το debate τελικά φαίνεται να μην γίνεται. Υπήρξαν υπαναχωρήσεις, δεν βρέθηκε κοινός τόπος τελικά για την ημερομηνία. Οι περισσότεροι έχουν την αίσθηση ότι δεν θέλουν να γίνει το debate και βρίσκουν διάφορες προφάσεις. Τι λέτε εσείς, κύριε Καραγιάννη? Δυστυχώς δεν έχει αποκτηθεί ακόμα κουλτούρα συνεννοήσεων και αυστηρών μάλιστα συνεννοήσεων όπως είναι τα συγκεκριμένα debate. Θα ευχόμουν προσωπικά, πέρα από το αμερικάνικο στυλ, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να μας κατευθύνει σε όλα τα επίπεδα και να μας διδάξει για το πώς πραγματικά πρέπει να γίνεται ένα debate, αλλά προσωπικά θα ήθελα και νομίζω ότι το χρειαζόταν και ο ελληνικός λαός, μία μονομαχία μεταξύ των δύο ηγετών, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλωθούν οι δύο πολιτικές και να μπορέσει να καταλήξει ο κόσμος γνωρίζοντας τι πρεσβεύουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και οι πολιτικές του μείγματος πολιτική, το δικό μας, το οποίο στηρίζεται σε κράτος πρόνοια, σε δίκαιη ανάπτυξη και σε παραγωγική ανασυγκρότηση, όπου μπορούν να μετέχουν εξίσου και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, αλλά και ο κοινωνικός τομέας, όταν έχουμε ισχυρά και δυναμικά συνεταιριστικά σχήματα. Εσείς θα θέλατε ένα τετατέτ με τον Μητσοτάκη, Τσίπρας Μητσοτάκης? Νομίζω ότι το ήθελε debate, και ο ελληνικός. Αυτό θέλατε περισσότερο, όχι ότι των 5 ηγετών. Κοιτάξτε, τώρα, γιατί εάν δεν υπάρχει κουλτούρα ώστε να μπορέσουμε και προσχηματικά δημιουργούμε διάφορους λόγους για μη συμμετοχές, νομίζω ότι θα ήταν σαφέστατα θετικό να γίνει σε επίπεδο όλων των αρχηγών, σε επίπεδο όμως ενός debate όπως έπρεπε, αλλά σαφέστατα. Θα έπρεπε να γίνει και ένα μεταξύ των δύο αρχηγών. Των δύο αρχηγών, ώστε να μπορούν να καταγραφούν οι θέσεις σε επίπεδο δύο αρχηγών. Εγώ εκτιμώ ότι το λέτε αυτό πρώτον, γιατί θεωρείτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι επικοινωνιακότερος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεύτερον, γιατί οι δημοσιοποίησεις και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών σας δείχνει πολύ πίσω. Συνήθως ο πρώτος δεν θέλει το debate. Αυτό βέβαια είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα για να συζητάμε και στην τηλεόραση και παντού. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Δεν θα συμφωνήσω στο θέμα της καθαρά επικοινωνιακής πρακτικής. Δεν είναι επικοινωνιακότερος ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη? Σαφέστατα επικοινωνιακότερος. Νομίζω ότι εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να ξεδιπλωθεί η πολιτική, όπως ακριβώς περιμένει να την ακούσει ο κόσμος, σε όλα τα επίπεδα. Μια πολιτική η οποία μιλάει για νεοφιλελεύθερες πρακτικές, τις οποίες δοκιμάσαμε και στην Ελλάδα εδώ αλλά και στην τώρα Ευρώπη, οι οποίες απέτυχαν, και από εκεί και πέρα σε μια διαφορετικού τύπου πολιτική με ανασυγκρότηση του κράτους πρόνοιας και ενός διαφορετικού τύπου ανάπτυξης με σεβασμό στο περιβάλλον και στην υγιή επιχειρηματικότητα. Εδώ πάμε τώρα. Γιατί ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στάζει αίμα, εννοώντας ότι έχει επώδυνες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους. Συμφωνείτε? Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στάζει αίμα, είναι ένα επώδυνο για τους εργαζόμενους
Πρόγραμμα. Θα ήθελα να κρατήσουμε την ουσία. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ένα καθαρά νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τι πάει να πει αυτό. Στη βάση. Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή, τι θα συμβεί αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός της χώρας, αν οι πολίτες το θελήσουν αυτό στις 7. Θα γυρίσω λίγο πίσω. Πείτε. Όσοι βρεθήκαμε στο εξωτερικό τα τέλη της δεκαετίας του 70 και ακούσαμε την περιβόητη εκείνη έκφραση της Θάτσερ, με την οποία ουσιαστικά έδινε το στίγμα το τι σημαίνει μονεταριστική πολιτική, αυτό που λέμε καθαρά νεοφιλελεύθερη φωνή, ότι δεν υπάρχει κοινωνία παρά οι άνθρωποι και οι ανάγκες του. Καταλαβαίνετε λοιπόν εκείνο και το θεώρημα αυτό το οποίο μπόλιασε μια ολόκληρη σχολή απόλυτης νεοφιλελεύθερης είναι σκέψης. Είναι θατσερικός, εκτιμάται ο κ. Μητσοτάκης. Η οποία δεν είναι ζήτημα θατσερισμού, είναι ζήτημα το πώς έχει μπολιαστεί η νεοφιλελεύθερη πρακτική όπως τη ζήσαμε στην Ευρώπη, με όλα αυτά τα δόγματα τα οποία που κατέληξαν, κύριε Ντόκα, κατέληξαν στη διάλυση του κοινωνικού κράτους της Ευρώπης, κατέληξαν στις μεγάλες ανισορροπίες, κατέληξαν στη διάλυση των όποιων σχέσεων υπήρχαν μεταξύ των χωρών και οδηγηθήκαμε σε όλα αυτά τα προβλήματα που ζήσαμε στην Ευρώπη και στον ακραίο ευρωσκεπτικισμό που εκδηλώνεται ποικιλόμορφα. Νομίζω ότι και η Ευρώπη έχει ανάγκη μια διαφορετική πολιτική, ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Πείτε μου για το δίλημα αυτών των εθνικών εκλογών όμως, κύριε Καραγιάννη. Ποιο είναι στην ουσία το δίλημα αυτών των εθνικών εκλογών? Είπατε κάποια πράγματα πριν. Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το μεγάλο δίλημα. Μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτές τις πολιτικές οι οποίες μας έχουν οδηγήσει? Δεν θα ήθελα να παρελθοντολογήσω και να μιλήσουμε το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια και οδηγηθήκαμε σε αυτή την βασανιστική για τον ελληνικό λαό κρίση από την οποία ακόμα προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να απεμπλακούμε και να φύγουμε. Θα γυρίσουμε λοιπόν σε πρακτικές οι οποίες οδήγησαν νομοτελειακά σε μια σειρά ζητήματα? Θα αναθρέψουμε κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα? Θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε ευρωπαϊκά προγράμματα με τον τρόπο και το ρόλο που αυτά τα προγράμματα διοχετεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρουμε πριν το 2015 στην ελληνική κοινωνία? Να σας θυμίσω για την περιοχή μας κάτι. Από τα πρώτα προγράμματα της δεκαετίας του 90, τα οποία ήταν καθαρά αναπτυξιακά, ξέρετε πού πήγαν, κύριε Ντόκα? Σε πολιτιστικά κέντρα μικρών χωριών. Έχει γεμίσει ο νομός Ιωαννίνων πολιτιστικά κέντρα τα οποία σήμερα ρημάζουν και στα οποία κάποια σήμερα αποτελούν και χώρους ενσταυλισμού ζώων. Αυτή ήταν η πρακτική την οποία θέλουμε να την αποφύγουμε. Άρα το δίλημα είναι, θα μπορέσουμε να στηριχτούμε στο νεοφιλελεύθερο πλαίσιο ή θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια νέα πραγματικότητα με οικονομική ανάπτυξη δίκαιη, με την επιχειρηματικότητα, την υγιή, η οποία θα πρέπει να στηριχτεί απόλυτα, με ένα μείγμα, αν θέλετε, οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα περιλαμβάνει εξίσου δημόσιες επενδύσεις, ιδιωτικό τομέα, αλλά παράλληλα και τα μεγάλα συνεταιριστικά σχήματα του χώρου της κοινωνικής οικονομίας. Τι από όλα αυτά που μου λέτε τώρα έγινε αυτά τα 4,5 χρόνια? Να προχωρήσει η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή, σαν πυλώνας παραγωγικής ανασυγκρότησης. Το κατανοώ. Θα σταθώ στο τι τελευταίο. Τι από όλα αυτά έγινε τα 4,5 χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά τη χώρα? Τι από όλα αυτά που μου είπατε στο δεύτερο σκέλος του διλήμματος? Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Μερικές φορές κάποια πράγματα δεν έχουν βαθμό επικοινωνίας ικανοποιητικό. Πείτε. Και να μπορέσουν να γίνουν γνωστά στον κόσμο. Θα σας αναφέρω ότι στο αγροτικό. Εσείς έχετε ασχοληθεί με αγροτικά ζητήματα. Στο αγροτικό έχουν γίνει πάρα πολλά θέματα και ζητήματα αντιμετωπίστηκαν πολλά. Ο αγρότης σήμερα και ο συνεταιρισμένος αγρότης έχει ένα νομικό πλαίσιο νέο, το οποίο μπορεί να στηρίξει τη δράση του. Μπορεί να συσταθούν ομάδες παραγωγών. Είχε ένα σημαντικό εργαλείο χρηματικο-οικονομικό, που είναι το ΠΑΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 14-20. Είχαμε συστάσεις ομάδων παραγωγών. Αντιμετωπίσαμε χρόνια ζητήματα όπως ήταν οι βοσκίσιμες γέες. Μπορέσαμε και βάλαμε ένα νοικοκυριό στις διαλυμένες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στο κακό κομμάτι της αγροτικής τράπεζας. Ελλείψη αγροτικής χρηματοδότησης. Δεν έγιναν όλα σωστά. Έγιναν και λάθη. Δεν μπορέσαμε νωρίς να λύσουμε ζητήματα όπως ήταν το κόστος παραγωγής, οι αρθρώες ελληνοποίησης και οι εισαγωγές. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, καθώς επίσης και η πτώση τιμών του πρόβειου γάλακτος. Έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή, που νομίζω ότι αν εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και τα ΠΟΠ προϊόντα μας. Άρα ένα κομμάτι που έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, και να θυμίσω και το τελευταίο, που είναι η μείωση της φορολογίας κατά 10% των συνεταιριζόμενων αγροτών, ώστε να μπορέσουν οι συνεταιρισμοί να ανακτήσουν τη χαμένη τους έλεγχη
Σέγγλη και να παίξουν τον παραγωγικό τους ρόλο και την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς μας παραγωγής. Μάλιστα. Έχουν όσον αφορά στο δάσος, είπατε για τα αγροτικά ζητήματα. Τα ακούω, αξιολογούνται από τον κόσμο. Όσον αφορά στο δάσος, ποια θα είναι η διαφορά μιας κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα, για τον εργαζόμενο, ποια θα είναι η διαφορά? Σε χρόνους τηλεόρασης, μην κάνουμε πολλές αναλύσεις. Δεν θα κάνουμε αναλύσεις. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να ενστερνιστούν όλοι είναι ότι και η υγιής επιχειρηματικότητα θέλει καλοπληρωμένες εργασιακές σχέσεις, ώστε να μπορέσει ο εργαζόμενος να μην βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ομηρίας, να μπορέσει ο εργαζόμενος με πραγματικούς και δίκαιους μισθούς να προσφέρει μες στην επιχείρηση, να δίνει τον εαυτό του. Υπάρχουν να αυτά και τώρα, ζει. Με 4,5 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν αυτά? Κύριε Ντόκα, δεν μιλώ για ένα όνειρο το οποίο πλανάται. Σαφέστατα και υπάρχει πρόβλημα, έχουν γίνει όμως σημαντικά βήματα. Και να σας θυμίσω αυτά τα βήματα. Ξέρετε, όταν ένα κράτος βγαίνει από την τρομερή κρίση ή έχει περάσει μια κρίση αντίστοιχη με αυτή του πολέμου και θα πρέπει κάποια κυβέρνηση να μπορέσει να στηρίξει το κράτος πρόνοιας, να δημιουργήσει εκείνες τις προοπτικές που να κρατηθούν κοινωνικές ομάδες που είχαν ισοπεδωθεί, καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τους καλύτερους δυνατούς εξισορροπητικούς όρους μέσα στην οικονομία και να βρούμε παράλληλα και μειώσεις φορολογίας όπως θα τη θέλαμε οι περισσότεροι ή να μπορέσουμε να πράξουμε μια γρηγορότερη και καλύτερη κοινωνική πολιτική. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Το αφήνουμε αυτό από εδώ και πέρα. Πώς θα διαμορφωθεί η πραγματικότητα εάν είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ή αν συνεχίζει να είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Πόσο θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα και η πραγματικότητα? Πώς? Αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε μετά το τέλος της Επιτροπίας και την... Μεγάλη κουβέντα λέτε τώρα, τέλος Επιτροπία. Αναφέρομαι στο τέλος της Επιτροπίας της Δανειακής Σύμβασης. Επιτροπίες της Δανειακής Σύμβασης, σαφέστατα υπάρχουν περιορισμοί σε διάφορα επίπεδα, όπως είναι οι περιορισμοί και του δημοσιονομικών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να θυμίσω όμως ότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μπει σε συνθήκες κανονικότητας. Η οικονομία μας έχει μπει σε συνθήκες κανονικότητας. Υφίστανται προβλήματα. Υφίστανται μεγάλα προβλήματα. Η αναγκαιότητα, υπερπλεονασμάτων, υπάρχουν όλα αυτά μπροστά μας. Υπάρχει το 22, είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα συμφωνήσω μαζί σας, δεν θέλω να οριοποιήσω τίποτα. Υπάρχουν σαφέστατα δύσκολα ζητήματα. Οι εξισώσεις που καλούμαστε να λύσουμε είναι πολύ δύσκολες, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καθαρό πλαίσιο μιας κανονικότητας στην οικονομία. Έχουμε βελτίωση ρυθμών. Η χώρα βλέπετε να βγει... κανονικότητα σε τι? Κανονικότητα... Στους αριθμούς των δημοσιοοικονομικών, γιατί κανονικότητα στην καθημερινότητα του πολίτη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει βήθηση. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που πρέπει να λυθούν όταν δεν έχεις ένα τραπεζικό παραδείγματος χάρη σύστημα το οποίο να λειτουργήσει μέσα στην οικονομία και να προσφέρει αυτά τα οποία οφείλει να πράξει ένα τραπεζικό σύστημα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αν και έχουν γίνει βήματα στην κατεύθυνση αυτή, σημαντικά. Άρα, εφόσον έχουμε κερδίσει την κανονικότητα, οφείλουμε να δρομολογήσουμε στρατηγικές, αναπτυξιακές, που θα συμφωνήσω μαζί σας, σε ένα τρίγωνο δυσκολιών όπως είναι τα μεγάλα πλεονάσματα, το δυσβάστατο χρέος και η υψηλή φορολογία που ευτυχώς βήμα-βήμα όταν δίνεται η δυνατότητα μειώνεται και έχει μειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, δεν αφήνει επιταχυντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο βαθμό που θα τους θέλαμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτή είναι μια αλήθεια. Νομίζω όμως... Γιατί να είναι καλύτερος ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη στη διαχείριση αυτών των προβλημάτων τώρα? Να αφήσουμε το παρελθόν. Γιατί να είναι καλύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία στη διαχείριση της σημερινής και μελλοντικής πραγματικότητάς μας? Κύριε Ντόκα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα, και προσωπικά νομίζω ότι το πιστώνεται ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε ένα σημαντικό θέμα το οποίο θα καταγραφεί και ιστορικά. Τι? Έκανε την πιο δύσκολη διαχείριση κρίσης που θα μπορούσε να υπάρξει και να μπορέσει και την κοινωνία να κρατήσει όρθια, αλλά και να μπορέσει βήμα-βήμα να ανακτήσει τη χαμένη περηφάνεια αυτής της χώρας. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχουν γίνει δεν υπήρξαν προβλήματα, ότι δεν υπήρξαν λάθη, παραλήψεις, όλα αυτά τα οποία κάποιος ο οποίος δουλεύει, σαφέστατα, θα τα κάνει και θα δημιουργήσει, θα έχει θέματα. Αλλά νομίζω η διαχείριση κρίσης σε τρομερά δύσκολες συνθήκες, ασφικτικές, δημοσιονομικές, και τις, αυτές που απέρριαν από τις συμβάσεις του 2015, νομίζω ότι έγινε η διαχείριση και εδώ είναι που καταγράφεται η θετική, η δυναμική πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.
Τώρα, εσείς δεν φέρατε την κρίση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφερε την κρίση. Οπωσδήποτε. Δεν πήγατε την ανεργία στο 28-30%. Την αποκλιμακώσατε. Την έχετε αποκλιμακώσει σε ένα βαθμό. Όχι αρκετά. Όχι αρκετά. Είναι πολύ μεγάλη η ανεργία σε αυτή τη φάση. Αλλά ούτε εσείς την πήγατε στο 30 και προσπαθήσατε. Την έχετε αποκλιμακώσει. Και επαναλαμβάνω, δεν φέρατε την κρίση. Όμως, κάποιοι αντίπαλοι σας και όχι μόνο σας κατηγορούν ότι προκαλέσατε μεγάλη ζημιά στην ελληνική οικονομία, ιδίως το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το πρώτο εξάμηνο του 2015, το εξάμηνο Βαρουφάκη. Μάλιστα, υπολογίζουν κάποιοι αυτή τη ζημιά στην ελληνική οικονομία από 200 δις έως η πιο θετική σε εσάς στα 80-80 τόσα δις. Τι απαντάτε? Κανείς δεν αμφισβήτησε ότι έγιναν λάθη σε μια φάση δύσκολης διαπραγμάτευσης και σε ένα πλαίσιο τρομερά ασφικτικό και δύσκολο. Σαφέστατα δεν υπήρχαν όμως προθέσεις και δεν υπήρχε, αν θέλετε, και δεύτερες σκέψεις οι οποίες θα βοηθούσαν κάποια άλλα σενάρια. Νομίζω ότι αυτό που κάνατε την καλύτερη διαχείριση όντες μέσα στην αυταπάτη, όπως είχε παραδεχτεί και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όντες λοιπόν μέσα στην αυταπάτη, το πρώτο ιδίως διάστημα κάνατε την καλύτερη διαχείριση της κρίσης ή προσθέσατε μεγαλύτερα βάρη στον Έλληνα πολίτη? Κύριε Ντόκα, η καλύτερη διαχείριση έγινε μετά το 2015 σαφέστατα, όπου μέσα από δυσκολίες και μέσα από συμβάσεις μπορέσαμε να προχωρήσουμε και πήγαμε στον ελληνικό λαό και πήραμε την απάντηση ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Γνώριζε το 15 το Σεπτέμβρη ο ελληνικός λαός τι είχε γίνει. Σαφέστατα έγιναν λάθη. Σαφέστατα υπήρξαν λανθασμένες προβλέψεις. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι το οικονομικό επιτελείο εκείνης της εποχής, το πριν ακριβώς το 2015, σαφέστατα έκανε λάθος εκτιμήσεις. Μιλάτε για το επιτελείο Βαρουφάκη? Μιλάω για το επιτελείο το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Το επιτελείο Βαρουφάκη, λέτε. Ο Βαρουφάκης μπήκε στη συνέχεια. Α, λέτε πριν την κυβέρνηση. Μιλάω για την οικονομική, σαφέστατα, για την οικονομική ομάδα, μάλιστα, η οποία χάραζε την πολιτική. Ποιοι είναι αυτοί. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν βρίσκονται σήμερα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στον κύριο Μιλιό, αναφέρομαι στον κύριο Λάσκο, αναφέρομαι στον κύριο Λαφαζάνη. Άνθρωποι που καταλαβαίνετε ότι διαμόρφωναν τη στρατηγική. Και στον κύριο Δραγασάκη. Έτσι. Και ο κύριος Δραγασάκης, ο οποίος ήταν στην ομάδα αυτή, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι αποφάσεις παίρνονται με συγκεκριμένα δεδομένα. Μάλιστα, και μάλιστα. Το πρόβλημα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή ήταν η ενδυνάμωση των τάσεων, που κάποιες τάσεις την είχαν δει με κόμμα μέσα στο κόμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρξαν ζωτικά και κομβικά ζητήματα τα οποία μπορέσαμε στη συνέχεια, μπόρεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια να τα αντιστρέψει και να προχωρήσει σε διαφορετικό. Η περίοδος Βαρουφάκη τι λέει σε εσάς? Πολιτικές. Είναι μια αμφιλεγόμενη περίοδος και εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη του κυρίου Βαρουφάκη. Δεν τον εμπιστεύομαι με τα οικονομικά τα οποία, ας μου επιτραπεί ότι γνωρίζω ως οικονομολόγος. Αυτά τα οποία λέει είναι σε ένα θεωρητικό επίπεδο, στο οποίο μπορείς να καταγράψεις, αν θέλετε, προβληματισμούς σε ένα αμφιθέατρο ή σε ένα βιβλίο. Συμφωνώ, ή να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια επικοινωνιακού τύπου αντίληψη. Δεν είναι οι πρακτικές μέσα σε μια κρίση, δεν είναι η αντιμετώπιση δυσκολιών που είχαν προκύψει μέσα από το πλαίσιο και από τις δύσκολες συμφωνίες. Τώρα, μετά την αποπομπή, αποχώρηση, όπως θέλετε πείτε, την του Βενιζέλου, φαίνεται ότι η Φόφη Γεννηματά θέλει να στρέψει το κίνημα αλλαγής προς τα αριστερά. Είναι εμφανέστατο αυτό? Είναι πρόβλημα αυτό για σας ή ίσως και ευκαιρία να υπάρξει σε μια άλλη φάση? Όχι τώρα δεν μπορεί να γίνει, δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Σε μια άλλη φάση, μια συνεργασία μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ και όχι απαραίτητα κυβερνητική. Είναι μια ευκαιρία το ότι φαίνεται ότι η Γεννηματά στρέφει προς τα αριστερά ή δεν βλέπετε κάτι τέτοιο εσείς? Το μεγάλο επίδικο της επόμενης μέρας, και το ενστερνίζεται όλος ο δημοκρατικός κόσμος, όλος ο κόσμος, όπως λέγαμε παλιά, της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, όλος ο κόσμος που σήμερα συντονίζεται μαζί μας μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ακριβώς αυτή την αγωνία. Πώς θα μπορέσει να ανασυγκροτηθεί ο μεγάλος αυτός χώρος της δημοκρατικής παράταξης? Ποιος είναι πλειοψηφικός στην Ελλάδα? Σαφέστατα πρέπει και είναι αναγκαίες οι συνεννοήσεις με το κομμάτι του κινήματος αλλαγής. Υπάρχουν δυσκολίες, είναι κατανοητές. Είναι δυσκολίες που έχουν να κάνουν, αν θέλετε, και με το αξιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος χώρος. Οφείλουμε όμως να έχουμε μια επικοινωνία παρόλες τις δυσκολίες, μια επικοινωνία για την επόμενη μέρα. Ο κόσμος έχει ανάγκη
από τη δημιουργία, από την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, που όπως ιστορικά εξελίσσεται η κατάσταση, είναι η συγκρότηση του χώρου εκείνων με αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή την προσπάθεια ακόμα ένα βήμα παραπέρα και να ξεδιπλώσει τις ευρωπαϊκές προοπτικές, τις ευρωπαϊκές της σύγχρονης αριστεράς και της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγάλο κόμμα της κεντροαριστεράς αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι όπως εξελίσσεται τα πράγματα, και δεν το λέγαμε και εδώ από το 16. Εσείς είστε ένας από τους προτεργάτες αυτής της σύγκρισης. Κάναμε το 16 μια τεράστια προσπάθεια να εκφραστεί ο κοινωνικός ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στήριξε σε δύσκολες συνθήκες, στήριξε και έδωσε τα ποσοστά του 15. Δυστυχώς αυτό δεν είχε οριμάσει. Πολλές φορές τα κόμματα έχουν μια βραδικίνητη αντίληψη υστέρηση, στα πράγματα, ναι, έτσι είναι, και μια υστέρηση. Παρ' όλα αυτά ήρθαν οι συνθήκες, έχει οριμάσει και το βλέπουμε αυτό στις συναντήσεις που κάνουμε με τον κόσμο. Είναι μια ανάγκη νομοτελειακή να μπορέσει να συγκροτηθεί ο χώρος, να μπορέσουμε να. Βλέπετε να δώσουμε μια συνεργασία κοινάλ ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Κύριε Καραγιάννη, πέρα νομίζω, αυτά θεωρητικά. Μπορεί να φαίνεται πολύ δύσκολο. Εκτιμώ ότι θα πρέπει οι γέφυρες να υπάρξουν. Μάλιστα. Και θα πρέπει να συνεχίσουμε την όποια συνεννόηση σε όλα τα επίπεδα και παρόλες τις δυσκολίες. Είναι ευθύνη μας απέναντι στον κόσμο, στο δημοκρατικό κόσμο της Ελλάδας. Εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια αυτό δεν διαφαίνεται, θα πούμε και γι' αυτό, μπορείτε εσείς να συνεργαστείτε σε ένα μεγάλο συνασπισμό με τη Νέα Δημοκρατία ή θα πάμε ξανά σε εκλογές με απλή αναλογική? Κύριε Ντόκα, δεν θα ήθελα να μπω σε καμιά τέτοια προβληματική. Μπροστά μας έχουμε μία μάχη. Μάλιστα. Και η μάχη αυτή είμαστε όλοι στρατευμένοι. Μπορεί να αντιστραφεί λοιπόν σε αυτή τη μάχη, να ρωτήσω διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να αντιστραφεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Η εκτίμησή μου είναι ότι οφείλουμε εμείς να ενημερώσουμε τον κόσμο, να πούμε τα θετικά, να αναγνωρίσουμε τα λάθη, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να μπορέσουμε βήμα-βήμα να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα που σας είπα πιο πριν, της ανασυγκρότησης αυτού του χώρου. Νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα της πολιτικής και ξεφεύγουν, αν θέλετε, από το επικοινωνιακού τύπου αντιλήψεις ή τις πρόσκαιρες, αν θέλετε, καταστάσεις που θα δημιουργηθούν. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών? Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα? Ευθέως το ρωτώ. Μπορεί. Εκείνο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, είναι να έχουμε ψυχολογία νικητή. Ναι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβηθούμε. Mm-hmm. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μας προσάψει κανείς τα μεγάλα πολιτικά, οικονομικά προβλήματα τα οποία οδήγησαν στην κρίση. Σωστό. Μπορεί να μας προσάψει λάθη, παραλήψεις, απειρία. Και εγώ είμαι ο πρώτος ο οποίος τα τόνιζα πολλές φορές και από εδώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας προσάψει ηθικά και άλλα ζητήματα τα οποία δημιουργούσαν όλα αυτά τα προβλήματα. Τα οποία δεν είναι ηθικό ζήτημα η μετατάξεις, κύριε Καραγιάννη? Θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι. Και πήρε την ευθύνη ο Πρωθυπουργός, ζητώντας συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, κάτι το οποίο δεν έπραξαν. Μήπως κάποιοι από εσάς αντέγραψαν παραπτώματα πολιτικά και παρεκτροπές παλιές κομματικές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος δεν έχει χώρο και δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο ζητάει το σύγχρονο πολιτικό σύστημα. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα, αυτό το οποίο έχει ανάγκη η πατρίδα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συμπεριφερόμαστε με μικροπολιτικές τις δεκαετίες του 60 και του 70 και του 80 που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Οφείλουμε ως χώρος που θα ανασυγκροτήσει τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, να βάλουμε τη σφραγίδα της σύγχρονης δημοκρατικής αριστεράς, της ευρωπαϊκής αριστεράς του 21ου αιώνα, για να πάει η χώρα μπροστά. Και εδώ ακριβώς είναι τα μεγάλα επίδικα της επόμενης μέρας. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος αυτής της περίοδου διακυβερνήσεως της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το 15, από το Γενάρη του 15 έως σήμερα? Η προσωπική μου αντίληψη, γιατί το έχω τονίσει επανειλημμένα και ήμουν από αυτούς που μιλούσα για στήριξη του ιδιωτικού τομέα μεγαλύτερη, για μειώσεις φορολογίας σε διάφορα επίπεδα που έπρεπε να γίνουν και, αν θέλετε, και κάποιες παραλήψεις ή κάποιες καθυστερήσεις που υπήρξαν τόσο στο μεταρρυθμιστικό κομμάτι, αλλά τόσο επίσης και σε θέματα που είχαν να κάνουν με ζητήματα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεν κρύβω να σας πω ότι η τράπεζα, η αναπτυξιακή, καθυστέρησε πάρα πολύ. Τα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για να τα διαχειριστεί και να δοθούν στην οικονομία τη στιγμή που δεν υπήρξε τραπεζικό σύστημα να βοηθήσει, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση κυρίως για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Δεν δόθηκε η σοβαρότητα εκείνη μεγαλύτερη να αφουγκραστούμε τον ελεύθερο επαγγελματία, να μπορέσουμε να δούμε το πρόβλημα του μικρομαγαζάτορα, τα προβλήματα τα μεγάλα τα οποία υπήρχαν σε αυτό που λέγαμε ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που ήταν η μικρή και η πολύ μικρή επιχείρηση. Έτσι είναι.
Οφείλουμε λοιπόν να καταθέσουμε για την επόμενη μέρα, και αυτό νομίζω γίνεται και αυτό είναι που εξηγούμε, ένα διαφορετικό μείγμα οικονομικής πολιτικής που θα έχει στίγματα τόσο αναπτυξιακά με τον ιδιωτικό τομέα, τόσο με το δημόσιο, αλλά και τόσο με το συνεταιριστικό, που νομίζω ότι μπορεί να βάλει τις βάσεις και τη σφραγίδα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, κυρίως στον αγροτικό τομέα. Θα κοστίσει η συνθήκη των Πρεσπών στον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά, εκλογικά, θα κοστίσει και στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και αλλού, κύριε Καραγιάννη? Θα μπορούσε δηλαδή να μην υπάρχει η συνθήκη των Πρεσπών? Κατά την άποψή μου, είναι καλός που υπάρχει αυτή η συμφωνία, και αν δείτε λίγο τώρα το γεωπολιτικό όπως εξελίσσεται. Να. Και από τη μεριά της Τουρκίας και από τη μεριά της Αλβανίας. Να. Ήταν ευτύχημα η πολιτική του Νίκου του Κοτζιά, η πολιεπή. Δημιουργούμε δηλαδή ένα σταθερό σημείο στα Βαλκάνια. Να δημιουργηθεί αυτό το σταθερό σημείο, το οποίο ευνοεί τη χώρα, της δίνει το εφαλτήριο και την αναπτυξιακή της προοπτική να παίξει το σημαντικό ρόλο σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, και να μπορέσει μέσω των τριμερών σχέσεων να αρθρώσει έναν πραγματικό λόγο και φωνή και να δημιουργήσει εκείνες τις συμμαχίες που βοηθούν στην εν λόγω κατάσταση. Εκλογικά, εκλογικά θα σας πλήξει? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν μέσω θα πρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα εκλογικά θα σας πλήξει. Οφείλαμε, κάτι ναι, το οποίο επισήμανε και ο Κοτζιάς, ήταν να μπορέσουμε να εξηγήσουμε από τη στιγμή που υπογράφτηκε η συμφωνία, κυρίως στον χώρο της Βόρειας Ελλάδας, τα θετικά πλεονεκτήματα αυτής της συμφωνίας, και τα οποία δεν τα εξηγήσατε παρκώς, λέτε. Δεν εξηγήθηκαν σωστά. Νομίζω ότι δεν έγινε και η εν λόγω καμπάνια που θα έπρεπε να ο τρέξει. Ο Κοτζιάς δεν είναι μαζί σας. Λόγω των προβλημάτων. Ο Νίκος ο Κοτζιάς. Εσείς έχετε σχέση με τον Κοτζιά και το Πράτο? Έχω μια προσωπική σχέση με τον Κοτζιά. Γιατί δεν είναι μαζί σας, λοιπόν, ο Κοτζιάς? Είναι δίπλα. Δεν μετέχει σε αυτές τις διαδικασίες. Το Πράτο ουσιαστικά στηρίζει την προσπάθεια αυτή ολόψυχα, με κόσμο, στρατευμένο στην κατεύθυνση αυτή, και αυτά μπορούν να τα πούν βέβαια, γιατί εγώ είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη σχέση την φιλική. Αδικήθηκε την οποία... ο Κοτζιάς. Αδικήθηκε ο Κοτζιάς. Κοτζιάς, από την Ντόκα... πραγματικότητα, από την υπόθεση, από την ιστορία, από τον Καμένο και από τον ίδιο τον Τσίπρα στο τέλος. Ο κύριος Κοτζιάς είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα στη χώρα. Έχει σφραγίσει την εξωτερική πολιτική, έχει δώσει δείγματα γραφής αυτού που λέμε πολιτικό κεφάλαιο με ένα τεράστιο μέλλον. Εκείνο το οποίο εκτιμώ είναι σαφέστατα, ούτε μπορώ να γνωρίζω, είναι τι συσχετισμοί παίζονται, ξέρετε, σε ανώτατα επίπεδα. Αδικήθηκε. Εκείνο, γιατί τελευταία άκουσα τον Κοτζιά να λέει ένα σκεπτικό και στο τέλος να καταλήγει σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, κόφτε το. Νομίζω ότι είναι και αισθάνεται αδικημένος. Από ό,τι μπορώ να το γνωρίζω, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει βαρύτητα, στηρίζει απόλυτα τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Και την προσπάθειά μας στην κατεύθυνση αυτή. Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Καραγιάννη, η δική σας υποψηφιότητα πώς εξελίσσεται? Γιατί εδώ, αν δούμε τις δημοσκοπήσεις, δούμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, ο πρώτος, ίσως και ο δεύτερος στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγούν. Ο δεύτερος έχει πιθανότητες εκλογής. Θα δούμε. Οι πολίτες θα αποφασίσουν. Κύριε αυτό. Ντόκα, εγώ να σας θυμίσω ότι ήμουν και υποψήφιος από πολύ παλιά. Mm-hmm. Ήμουν και υποψήφιος του 2012 με εκείνα τα ποσοστά τα οποία δεν μας δικαιολογούσαν καμία αισιοδοξία. Οφείλω όμως και είμαι στρατευμένος απόλυτα. Πόσες δύσκολο... έδρες θα υπάρξουν εδώ για το ΣΥΡΙΖΑ? Εκτίμηση, να... πρόγνωση. Δεν κάνω καμία εκτίμηση, καμία πρόγνωση. Εκείνο το οποίο έκανα ήταν να καταθέσω την υποψηφιότητά μου, ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω σε μια σκεφτήκατε δύσκολη να μην το κάνετε. Συγκυρία. Σκεφτήκατε γιατί να μην το κάνετε, έτσι όπως το λέτε, σκεφτήκατε να μην το κάνετε? Υπήρξαν, δεν το κρύβω, προβληματισμοί, οι οποίοι είχαν με άλλα ζητήματα. Το θέμα ήταν ότι μπήκα στη μάχη συνειδητά στην κατεύθυνση αυτή, και εκείνο το οποίο κάνω ουσιαστικά είναι να μπορέσω να επικοινωνήσω ένα, κατά την άποψή μου, μη θεωρηθεί ότι είναι υπερβολή ή εγωιστικό, ένα σημαντικό έργο το οποίο έκανα στα 4 χρόνια αυτά στην Ελληνική Βουλή, και για όφελος πολλές φορές λόγω των επιτροπών που ήμουν για τη χώρα, αλλά και για τον τόπο, αυτά τα μικρά ζητήματα τα οποία μπόρεσα και δούλεψα και μπόρεσα και... Αυτά είναι ακριβώς που επικοινωνώ στον κόσμο, τώρα, αυτά είναι που τις εξηγώ. Τώρα στόχος σας είναι η πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ? Ο στόχος μου, δεν μπαίνω σε αριθμητικά δεδομένα. Είναι λογικό, θεμητό και είναι. Και σας λέω γιατί δεν θεμητό μπαίνω. Είναι. Κύριε Ντόκα, δεν μπαίνω σε αριθμητικά δεδομένα, γιατί έχω την εμπειρία την παλιότερη, όταν ήμουν υποψήφιος βουλευτής με 2%, 3%, όταν δεν μας ήξερε η μάνα μας. Μάλιστα. Ήταν η αλήθεια. Ή όταν είχε ακόμα που σας έμαθαν, χάρη στον Τσίπρα. Χάρη στον Τσίπρα σας έμαθαν όλοι αυτοί? Ασφαλώς. Υπάρχει περίπτωση να ψηφιστεί ο Τσίπρας από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών? Αν δείτε τον αριθμό των ψηφοδελτίων και το 12 και το 15, τα οποία ήταν ασταύρωτα διότι ο κόσμος δεν μας ήξερε, και εδώ νομίζω ότι τα 4 αυτά χρόνια όλοι μας
δώσαμε με το δικό του τρόπο ο καθένας τη δική του δύσκολη μάχη και εδώ κατεβαίνουμε στο στίβο αυτό. Τώρα θα πάρετε τους βαθμούς σας. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είναι ακριβώς νομίζω, που λέτε. Είναι νομίζω αυτό. Είναι καιρός. Και είναι επειδή καιρός. Προέρχομαι και από την αγορά και έχουμε μάθει να μας αξιολογεί σε καθημερινή βάση ο κόσμος, νομίζω ότι είναι καλό και για τη δημοκρατία να υπάρξουν αυτές οι αξιολογήσεις. Αμφισβήτηση του Τσίπρα θα υπάρξει, ανάλογα και με ένα αποτέλεσμα δυσμενές πιθανότητα των εθνικών εκλογών. Μπορεί να αμφισβητηθεί ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Υπάρχει κάποιος να τον αμφισβητήσει. Ο Τσίπρας είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, κύριε Ντόκα. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Είναι ένας νεότατος άνθρωπος. Σε αυτό θα συμφωνήσω στον τελευταίο. Έχει ένα πολιτικό χρονικό χρόνο πολιτικό πάρα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι εκείνο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε όλοι είναι να πάμε στις επόμενες εκλογές να ψηφίσουμε, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να εκφραστεί. Και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα να μπορέσουμε να δώσουμε, να βάλουμε πλάτη, να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε επιτέλους το χώρο της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, γιατί αυτό είναι το επίδικο της επόμενης μέρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγιάννη, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε έξαρση πάμε να δούμε ένα διαφορετικό θέμα, πολύ πολύ ουσιώδες όμως. Σε έξαρση βρίσκονται οι τηλεφωνικές απάτες στο τελευταίο διάστημα με την πρόφαση τροχαίου ατυχήματος που εμπλέκεται συγγενικό άτομο, νοσηλείας συγγενικού ατόμου ή και άλλα εφάνταστα σενάρια, άγνωστοι, πολλές φορές καταφέρουν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Προσοχή, προσοχή από όλους. Διασταυρώστε άμεσα τα τηλεφωνήματα που κάποιοι σας ζητούν, άγνωστοι σε εσάς, που κάποιοι σας ζητούν χρήματα ή και κωδικούς.